Για τον Σεραφίγκο, ο Σεραφίγκος που έχει χώρο, θα βγάλει τις έντρες στο πίσω δοκάρι, η κεφάλια, βγήκε εκεί ο Ζέρβας. Ωραία περνάει, θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει και τις έντρες στο πίσω δοκάρι. Μπαλαστρώνεται για τον Μιχαλόπουλο, το σούτ του Μιχαλόπουλου, η μπαλά έξω. Μιχαλόπουλος κάνει την κίνηση ο Βασιλάρης, μαλλιά τρύπα για τον Βασιλάρη, ο Βασιλάρης θα πλασάρει, η μπαλά έξω, αλλά έχει σηκωθεί όμως έγκαιρα το σημάκι του πρώτου βοηθού, του Τσιλίκα. Έτσι, φάση νοσμή γενόμενη στο 10ο λεπτό. Μούτσα. Ωραία κίνηση εδώ για τον Αγγέλιο, ο οποίος έκανε το σούτ, την μπάλα έξω. Με τον Παλτογιάννη. Αριστερά ο Μούτσα. Να δούμε ωραία παλιά εδώ για τον Αγγέλη. Απέναντι από τον Ζέρβα. Περνάει ο Αγγέλη σε κενή αστεία. Πλασάρει και χάνει σπουδαία ευκαιρία εδώ να κάνει το 0-1. Τεράστια ευκαιρία. Για τον Πιστιόλη. Ωραία κίνηση του Πιστιόλη. Παλιά τρύπα για τον Μιχαλόπουλο. Θα πέσει όμως ο Γασούκας. Καλού κακού. Σε θέση offside ο Μιχαλόπουλος. 23ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό. Εδώ με τον Σεραφίγκο να κλείνεται από δύο, να περνάει ο Σεραφίγκος. Κάνει την κίνηση ο Χαλαζιάς. Χαλαζιάς είναι στα θέση offside εδώ ο Χαλαζιάς. Έτσι σταματάει αυτή η φάση για την ομάδα της κατοχής το 24. Βασιλάρης εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Η κεφαλιά καβαλάρης μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε να γυρίσει το γυριστό σου. Τελικά η πολύ καλή επέμβαση εκεί του Γκασούκα. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΜ. Βασιλάρης εκτελεί κεφαλιά του Λίτσου. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Με τον Ανδρεόπουλο. Ό,τι δεν κατάφερε την προηγούμενη φάση ο Ανδρεόπουλος, το κάνει τώρα από το ύψος του πέναλτι. Ήταν η πρώτη κεφαλιά του Λίτσου. Η μπάλα στρώθηκε στον Ανδρεόπουλο, ο οποίος έκανε ένα σουτ πλασαριστό. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκασούκα, έτσι γίνεται το 1-0 στο 26 λοιπόν. Έχει σε τραπά, Τζιμάνης έδιωξε και τώρα ο Ανδρεόπουλος είναι μόνος του με τον Γκατσόρη, ενώ αριστερά περιμένει ο Βασιλάρης. Βασιλάρης τώρα απέναντι από τον Γκασούκα, Βασιλάρης περνάει, όχι. Αν και το έφυγε η μπάλα από τον Γκασούκα, τελικά το διόρθωσε ο Γκασούκα. Είναι 5-4, Βασιλάρης πάει μόνος του. Έβγαλε τη σέντρα, Πιστιόλης από κοντά στο Χ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ενώ η φάση συνεχίζεται με τον Ανδρεόπουλο. Ποιος έβγαλε τη σέντρα, Πιστιόλης αυτή τη φορά δεν είναι στο Χ. 2-0, πάρ το βάλτο από τον Ανδρεόπουλο. Το πρώτο το σημείωσε, το δεύτερο το δημιούργησε ο Ανδρεόπουλος. Στο 43 λοιπόν ήταν διαδοχική φάση. Η σέντρα του Βασιλάρη αρχικά δεν βρήκε την μπάλα ο Πιστιόλης. Παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε, η μπάλα κατέληξε στον Ανδρεόπουλο, ο οποίος έβγαλε μια πολύ καλή σέντρα. Ένα σημαντικό λοιπόν προβάδισμα αποκτάει η ΑΕΜ λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Μούτσα, παλιά τρύπα εδώ για τον Σεραφίγκο, δεν είναι σαν της offside, όχι. Έχει σηκώσει έγκαιρα, δύσκολη φάση, έχει σηκώσει έγκαιρα ο Βαλιάνος, ο δεύτερος βοηθός. Στο 45 λοιπόν, φεύγει δύο παίχτες, Αγγέλης συγκλίνει. Παλιά εδώ για τον Μούτσα, ο οποίος είναι σε θέση offside. Διαμαρτύρεται ο Μούτσα. Καβαλιέρης, η σέντρα. Μπαλά πέρασε, Μούτσα. Μέσα στην περιοχή ο Μούτσα θα κάνει το σούτ πάνω στον Ζαχαρόπουλο. Ο Χαλαζιάς, Σεραφίγκος. Παλιά εδώ για τον Χαλαζιά που δεν είναι σε θέση offside. Η σέντρα σούτ στο πίσω δοκάρι. Εκεί με υπερένταση ο Ζέρβας, πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Βασιλάρης έβγαλε και τη σέντρα, σέντρα σούτ ήταν πολύ επικίνδυνη μπάλα και στο οριζόντιο δοκάρι. Να που η ΑΕΜ φτάνει κοντά σε ένα τρίτο τέρμα με αυτή την σέντρα σούτ του Βασιλάρη. Στο 8ο λεπτό της επανάληψης η μπάλα την, με τα ακροδάκτυλά του την βρήκε ο Γκασούκα σε πρώτο χρόνο. Εδώ για τον Σεραφίγκο. Σεραφίγκο θα κάνει το σούτ. Η πολύ μεγάλη επέμβαση. Νέο σούτ του Αγγέλη. Και νέα χαμένη ευκαιρία από τον ίδιο παίχτη. Παλιά ωραία εδώ για τον Πιστιόλη μέσα στην περιοχή. Αυτός απέναντι από τον Γκασούκα. Αλλά είναι σε θέση offside ο Πιστιόλης. Δύσκολη φάση και αυτή. Κάκος για τον Ανδρεόπουλο. Ωραία αυτός για τον Πιστιόλη. Πιστιόλης θα μπει στην περιοχή απέναντι από τον Γκασούκα, πλασάρει
Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον τροματοφύλακα του Τρίκαρδου στο 80. Και δίνει, ψάχνει τον Κουκουρδέλη. Μπαλά πέρασε από τον Ζαχαρόπουλο. Κουκουρδέλης τώρα εκείνη είναι με δύο, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ήρθε ο Βρέτας μέσα στην περιοχή αυτός. Ωραία στρώνει για τον Σεραφίκο, το σούτ του Σεραφίκου. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν, νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 81 λοιπόν ο Σεραφίκος κάνει το 2-1. Ήταν η αντεπίθεση που έγινε, ξεκίνησε από τον Γκασούκα. Στη συνέχεια ο Κουκουρδέλης πέρασε μπάλα από τον Ζαχαρόπουλο, βρήκε τον Βρέτα, αυτός με τα κουνάκια έσωσε στον Σεραφίκο με σούτ ωραίο. Στη γωνία έκανε το 2-1 λοιπόν στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ πολύ κοντά σε το 3-1 ο Ανδρεόπουλος ήταν η σέντρα που έγινε από τον Βασιλάρη. Μούτσα εκτελεί. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Τρίκαδο να κάνει το 2-2. Σίγουρα αυτό που κρατάμε είναι η νίκη. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί έτσι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με 2-0. Διαχειριστήκαμε το σκορ. Φάγαμε ένα γκολ σε μια αντεπίθεση 7-8 λεπτά πριν το τέλος. Ανταποκριθήκαμε όμως, κρατήσαμε το σκορ. Κερδίσαμε. Αυτός ήταν ο σκοπός βέβαια από την αρχή, οι τρεις πόντοι. Δεν ξέρω, όταν σημείωσε τον γκολ ο Τρίκαρδος, απομένανε 9 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν σε εκείνο το σημείο φοβηθήκατε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φόβος. Απλά είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου όταν δέχεσαι γκολ. Το 2-0 είναι ένα εύθραστο σκορ με ένα γκολ ανά πάσα στιγμή αλλάζει, όπως και έγινε. Δεν μπορώ να πω ότι φοβηθήκαμε. Απλά με μεγάλες μπαλιές που θα προσπαθούσαν να παίξουν οι παίκτες κατοχής, εμείς προσπαθούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό δεν είναι ο φόβος όμως. Είναι η φυσική ροή του παιχνιδιού. Πάντως η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά στο δεύτερο γύρο. Προέρχονταν από μια νίκη στο Αγγελόκαστρο επί το Αχιλό με 1-0. Σήμερα κέρδισε 2-1. Είναι στο κυνήγι της πρώτης θέσης, την οποία μέχρι τώρα κατέχουν τουλάχιστον δύο ομάδες, ο Ναυπακτιακός και η Φλόγα. Πιστεύεις ότι έτσι θα, κάπως έτσι θα πάει και θα τελειώσει ο δεύτερος γύρος με αυτές τις ομάδες να διεκδικούν τις πέντε ομάδες, συν τον Όμηρο? Ναι, ακριβώς εκεί. Εκεί νομίζω θα κριθεί στις πέντε ομάδες ή τέσσερις θέσεις. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Πλέον δεν υπάρχει κακό μάτς. Πρέπει να κοιτάμε να κερδίζουμε τα μάτς με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό που μετράει από εδώ και πέρα είναι οι τρεις βαθμοί. Σίγουρα όταν σε ένα ντέρμπι χάνεις δύο κλασικές ευκαιρίες, για μένα ήταν γκολ, όχι απλά ευκαιρίες. Και όταν κάνουμε εύκολο λάθος και τρώμε τον γκολ, και ειδικά στα στεμένα που το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, ξαναφάγαμε το ίδιο γκολ όπως φάγαμε και στο κύπελο. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και το πιστεύω ότι το διορθώσουμε και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Πάντως, όπως με βάση τον τώρα βαθμολογικό πίνακα, λογικά εσείς και ο Όμηρος θα διεκδικήσετε την τέταρτη θέση μέχρι το τέλος, έτσι είναι? Ή στοχεύετε σε κάτι καλύτερο? Εμείς κοιτάζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Το πρωτάθλημα έχει μακρύ δρόμο. Οι ομάδες είναι αξιόλογες όσες είναι από την πέμπτη θέση και πάνω. Θα πιστεύω ότι θα παιχτεί μέχρι τέλος. Και εμείς θέλω να πιστεύω στο τέλος ότι θα έχουμε πετύχει τον πρώτο στόχο που είναι να μπούμε στα μπαράζ. Γιατί έχουμε καλή ομάδα και σήμερα πάλι στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει το παιχνίδι. Σήμερα φεύγουμε ηττημένοι γιατί αδικήσαμε στους εαυτούς μας. Καλή συνέχεια και στην ΑΕΜ και να έχουμε καλό πρωτάθλημα.